Κύριε Φαναρίζη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, και θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλους τους φοιτητές που αγωνιζόμαστε, γιατί μας δίνετε πάτημα να κοινοποιήσουμε τον αγώνα μας. Να είστε καλά. Και το λέω αυτό κύριε Μπογιόπουλε γιατί η κυβέρνηση θέλει να τον θάψει αυτόν τον αγώνα. Αλλά το λέω για να το ακούσει πρώτα και κύριε η κυβέρνηση, και το λέω σε εσάς, ότι αύριο ο αγώνας που θα γίνει και το συλλαλητήριο θα είναι τόσο μεγάλο και μαζικό που δεν θα κρύβεται. Αύριο, καταρχάς να πούμε ότι είναι 12 η ώρα στα προπήλαια η συγκέντρωση που κάνει η εκπαιδευτική κοινότητα, γιατί περί αυτού πρόκειται και οι φοιτητικοί σύνολοι και το συντονιστικό των μαθητών και οι καθηγητές σας. 12 η ώρα είναι στην Αθήνα. Ακριβώς, είναι 12 η ώρα, σταθμός πανεπιστήμιο του μετρό, και πρέπει να είναι εκεί όλοι όσοι μας ακούνε, γιατί πρέπει να καταλάβει και ο τελευταίος ότι οι συνέπειες που θα έχει αυτό το νομοσχέδιο δεν θα είναι μόνο στους φοιτητές, αλλά θα έχει αντανάκλαση σε όλο τον κόσμο της εργασίας. Αυτό άλλωστε γινόταν πάντα, όποτε οι κυβερνήσεις χτυπούσαν την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Γιατί, κύριε Φαναρτζή, η φοιτητική κοινότητα δεν πείθεται από την επιχειρηματολογία της κυβέρνησης ότι θα υπάρξουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά με αυτόν τον τρόπο θα αναβαθμιστεί το δημόσιο πανεπιστήμιο? Θα σας πω. Αρχικά νομίζω ότι τα επιχειρήματα που έχει θέσει η κυβέρνηση θα ήταν γελία αν δεν ήταν εξοργιστικά. Γιατί μέχρι στιγμής δεν έχει αρθρώσει κανένα σοβαρό επιχείρημα σε ό,τι αφορά αυτό το ζήτημα, δηλαδή να μας απαντήσει το πού αναβαθμίζουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια τα δημόσια πανεπιστήμια. Και ίσα ίσα, που όπου συνυπάρχουν δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα δημόσια υποβαθμίζονται και άλλο, και όχι μόνο, αλλά μπαίνουν και δίδακτρα στα προπτυχιακά. Και αυτό το λέω γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι ήδη το πανεπιστήμιο είναι ένα πανεπιστήμιο το οποίο δεν μας αρέσει. Είναι ένα πανεπιστήμιο το οποίο μας κοιτάει στην τσέπη, είναι ένα πανεπιστήμιο υποβαθμισμένο με υποχρηματοδότηση που ήδη έχουμε ματώσει και εμείς και οι οικογένειές μας. Και λέω για τις οικογένειές μας γιατί αξίζει ένα μπράβο στους γονείς μας που μας έχουν σπουδάσει. Και το βάζω αυτό κύριε Μπογιόπουλε γιατί με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο καταργείται κάθε ενιαίος τρόπος εισαγωγής στην τριτοβάθμια. Δηλαδή μας λέει και εξοργίζει όχι μόνο τους φοιτητές αλλά και τους γονείς μας ότι όσα λεφτά δώσατε για τα φροντιστήρια τα δώσατε, όσα λεφτά δώσατε για εστίες που δεν υπάρχουν τα δώσατε, δηλαδή για να μπορούμε να μένουμε, να έχουμε ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μας. Αν είχατε 15.000 ευρώ θα μπορούσατε να πάρετε όποιο πτυχίο θέλετε. Και μάλιστα δεν είναι 15.000 ευρώ, τα στοιχεία τα οποία έχουμε από την Κύπρο, γιατί είναι και αυτό ένα παράδειγμα της κυβέρνησης, ξέρετε, ότι στην Κύπρο οι φοιτητές περνάνε μέλι γάλα. Έχουμε στοιχεία τα οποία δείχνουν ακριβώς το ανάποδο. Για να γίνεις γιατρός στην Κύπρο χρειάζεσαι 120.000 ευρώ. Γι' αυτό κιόλας 10.000 Κύπριοι φοιτητές βρίσκονται στη χώρα μας. Γιατί δεν μπορούν να σπουδάσουν στον τόπο τους με αξιοπρέπεια. Και το λέω αυτό γιατί, κύριε Μπογιόπουλε, με αυτό το μέτρο η κυβέρνηση επιδιώκει το εξής. Επιδιώκει να γίνει συνείδηση σε όλους τους φοιτητές ότι θα πληρώνουμε. Γι' αυτό κιόλας λέει γιατί να φεύγουν τα λεφτά. Γιατί μας βλέπει σαν πορτοφόλι. Και εμάς και τις οικογένειές μας. Και γι' αυτό είναι υποβάθμιση. Σε αυτό που λένε οι κυβερνητικοί παράγοντες, αλλά και όχι μόνο για να είμαστε δίκαιοι, είναι ευρεία η γκάμα εκείνων των πολιτικών φορέων και χρωμάτων που τοποθετούνται είτε ανοιχτά και ομολογημένα με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια είτε μέσα από εφημισμούς. Αλλά αυτό που λένε ότι, εν πάση περιπτώσει, φεύγουν Έλληνες, πηγαίνουν στο εξωτερικό να σπουδάσουν, γιατί να μην γίνεται αυτό στον τόπο τους. Τι λέτε? Θα σου πω. Αρχικά είναι αυτό το ζήτημα το οποίο το είπα ήδη. Δηλαδή ότι μας βλέπουν σαν πορτοφόλια. Γι' αυτό αναφέρονται στα λεφτά. Αλλά είναι κυρίως το ζήτημα, κύριε Μπογιόπουλε, ότι αυτή τη στιγμή και οι φοιτητές γι' αυτό δείχνουν πάρα πολύ μεγάλη αντίθεση και γι' αυτό ήδη 20 φοιτητικοί σύλλογοι έχουν πάρει απόφαση συμμετοχή στο συλλαλητήριο και κλείνουμε τις σχολές μας για να κατέβουμε αύριο στο δρόμο και να στείλουμε μήνυμα στην κυβέρνηση ότι αυτό το νομοσχέδιο δεν θα περάσει, γιατί μπορούμε να βάλουμε σοβαρά εμπόδια. Και σε ό,τι αφορά αυτά για τα περί χρημάτων κτλ., έχει να κάνει με το πώς βλέπει η ίδια η κυβέρνηση, και προφανώς ισχύει αυτό που είπατε ότι δεν είναι μόνο η κυβέρνηση, αλλά είναι και τα άλλα κόμματα τα οποία έχουν χτυπήσει την τριτοβάθμια και έχουν χτυπήσει και έχουν παρακάμψει άπειρες φορές, έχουν παραβιάσει το άρθρο 16, εισάγοντας, ας πούμε, τα ιδιωτικά κολέγια, εξισώνοντας ένα μέρος των πτυχίων τους με αυτά των ΑΕΗ. Και αυτό δεν το έκανε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αυτό το έκανε η παραπροηγούμενη κυβέρνηση, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και από αυτή την άποψη θέλω να το διευκρινίσουμε και από εδώ,
ότι η συζήτηση που γίνεται περί συνταγματικών παρακάμψεων έχει να κάνει, δεν έχει να κάνει με το Σύνταγμα ως Σύνταγμα, αλλά έχει να κάνει με τις κατακτήσεις του λαού σε ό,τι αφορά αυτό το άρθρο, το συγκεκριμένο, το άρθρο 16, που αφορά τη δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση να παρέχεται μόνο από το δημόσιο. Και αυτό ζητάμε. Ένα καλό, αποκλειστικά δημόσιο, δωρεάν πανεπιστήμιο. Όλοι αυτοί οι οποίοι αναφέρονται λοιπόν σε αυτή την εκροή χρημάτων, αν πραγματικά ενδιαφέρονταν, εσείς το ζείτε και ως φοιτητές, αν ενδιαφέρονταν να σπουδάζουν όσο γίνεται περισσότερα παιδιά, αυτό δεν θα φαινόταν στον τρόπο εισαγωγής, στην ελάχιστη βάση, στο πώς αναπτύσσεται το δημόσιο πανεπιστήμιο, στο πώς διευρύνεται, στο πώς υποδέχεται όσο γίνεται περισσότερους, με αδιάβλητα πάντα κριτήρια? Ναι, ναι, αδιάβλητα. Βέβαια, κύριε Μπογιόπουλε, να σας πω το εξής σε ό,τι αφορά τα περί κριτηρίων. Η κυβέρνηση μας έλεγε μέχρι πρόπερση, όταν εισήγαγε την ελάχιστη βάση εισαγωγής, ότι αν ένας φοιτητής γράψει κάτω από 10 δεν μπορεί να μπει στο πανεπιστήμιο. Βέβαια, αν έχει πάνω από 15.000-20.000 ευρώ μπορεί να μπει στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή, τα κριτήρια τα οποία θέτει δεν έχουν καμία σχέση ούτε με τη μόρφωση, ούτε με την παιδεία, ούτε με την εκπαίδευση. Έχουν να κάνουν αποκλειστικά με τα χρήματα. Έχει να κάνει με τα επιχειρηματικά deal που θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να εισάγει και στην ελληνική αγορά, έτσι ώστε να μπουν περισσότεροι επιχειρηματίες και το ίδιο το δημόσιο πανεπιστήμιο να λειτουργεί με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, ώστε να παρέχει περισσότερα κέρδη. Και αυτό λέμε εμείς ότι θα φέρει μια πολύ μεγάλη υποβάθμιση. Γιατί τα πανεπιστήμια τα οποία ήδη υποχρηματοδοτούνται θα υποχρηματοδοτούνται περισσότερο και θα ψάχνουν πόρους. Και ήδη μας λένε ότι θα ψάχνουν ιδίους πόρους, ιδιωτικούς. Και όταν λέμε ιδιωτικούς, δεν μιλάμε για σπόνσορες, μιλάμε για εμάς και για τις οικογένειές μας. Να δώσω ένα παράδειγμα, κύριε Μπογιόπουλε, από το Πανεπιστήμιο Πειραιά. Εμείς για να κάνουμε μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο Πειραιά θέλουμε κατά μέσο όρο 7.000 ευρώ για να πληρώσουμε το μεταπτυχιακό. Με τους υπολογισμούς που κάνουμε αυτή τη στιγμή, θα θέλουμε με το καινούριο νομοσχέδιο 12.000 ευρώ. Αυτά για να στην κάνουμε, κατά τα άλλα, δημόσια και δωρεάν παιδεία. Αυτή είναι. Αυτή είναι ακριβώς. Και επίσης, για να θέσω και αυτό το ζήτημα, αυτό το νομοσχέδιο σημαίνει και μια σειρά άλλα πράγματα. Σημαίνει ότι στη σύντηση, την οποία και αυτοί την έχουν εργολάβει, θα πληρώνουν πολύ περισσότεροι, γιατί θα παίρνουν πολύ λιγότερη κάρτα σύντησης. Δωρεάν σύντηση δηλαδή. Να μπορούμε να τρώμε. Άλλο ζήτημα είναι ότι σε μια σειρά σχολές που δεν υπάρχουν φοιτητικές εστίες, είναι ταφόπλακα αυτό το νομοσχέδιο για το να φτιαχτούν αποκλειστικά δημόσιες φοιτητικές εστίες και να φτιαχτούν εστίες μέσω ΣΔΙΤ, οι οποίες θα είναι επιπληρωμή. Δηλαδή η κυβέρνηση τι μας λέει? Ότι ρε παιδιά, αντί να πληρώνουν 400 και 450 ευρώ που έχουν πάει τα νίκια, θα πληρώνουν 350. Λοιπόν, για να μπορείτε να σπουδάσετε. Αυτό μας λέει. Αυτό είναι το δημόσιο και δωρεάν. Αυτή είναι η αναβάθμιση που επικαλείται η κυβέρνηση. Λοιπόν, να πω ότι στην κουβέντα λοιπόν που έχει ξεκινήσει, μόλις μπαίνει ένας εξέχων παράγοντας στην εξίσωση και αυτός δεν είναι άλλος από τους ίδιους φοιτητές, οι οικογένειές τους, οι μαθητές, οι δάσκαλοί τους. Να επαναλάβουμε ότι το πρώτο σας ραντεβού είναι αύριο στην Αθήνα στις 12 στα Προπύλαια. Ακριβώς, και καλούμε και κάθε φοιτητή και κάθε φοιτήτρια στους φοιτητικούς συλλόγους της Αθήνας, που κύριε Μπογιόπουλε πρέπει να ξέρω ότι σήμερα ήταν μια μεγάλη μέρα, πάνω από 20 φοιτητικοί σύλλογοι με ένα στόμα και μία φωνή αποφάσισαν τη συμμετοχή τους στο αυριανό συλλαλητήριο, το να κλείσουν τις σχολές τους, τις σχολές μας, και στείλαμε ένα μήνυμα το οποίο θα το τιμήσουμε, ότι αυτόν τον αγώνα θα το πάμε μέχρι τέλους. Κύριε Φαναρίζα, ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.